Τη εφορία σε χιλιάδε φορολογούμε που εντοπίστηκαν με αποκλίσει μεταξύ του δηλοθέντου εισοδήματο και τραπεζικών λογαριασμών. Το Συμβούλιο τη Επικρατεία λύνει τα χέρια των φορολογικών αρχών για βαθύτερου ελέγχου σε τραπεζικού λογαριασμού και εμβάσματα που θα πεδέψουν χιλιάδε φορολογούμενου. Το Συμβούλευη Επικρατεία, με την τελευταία του αυτή απόφαση έρχεται να ταράξει τα νερά και να δημιουργήσει ε, μείζων και πολιτικό θα λέγαμε και κοινωνικό θέμα, θα έχει κοινωνικές προεκτάσεις διότι πριν το 2010... Πολύ λίγοι φορολογούμενοι έχουν πρόσβαση σε στοιχεία ή έχουν διακρατήσει στοιχεία ή μπορούν να δικαιολογήσουν τα εισοδήματά τους. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Έθνου, πράσινο φω για διευρυμένου φορολογικού ελέγχου σε τραπεζικού λογαριασμού σε βάθο χρόνου και με το αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο, ανάβει το Συμβούλιο τη Επικρατεία προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το περιεχόμενό του αντιστοιχεί στα δηλωθέντα εισοδήματα. Υπάρχουν περιθώρια για περισσότερου ελέγχου. Θα αποδώσουν, λέτε. Αφού τον έχουν ξεζουμίξει τον κόσμο, την αποδώσουν. Δεν υπάρχει πια. Το λίπο κάηκε. Μια αφορμή το ξυσκόνισμα που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια στα τραπεζικά στοιχεία και συναλλαγέ, με γνώμονα τον εντοπισμό σημαντικών εμβασμάτων από και προ το εξωτερικό, το Σύμβουλο τη Επικρατεία, ανατρέποντα αντίθετη εφετειακή απόφαση, επιτρέπει την πλήρη διερεύνησή του για το παρελθόν με μοναδικό ανάχωμα, τι διατάξει και την ομολογία που έχει διαμορφωθεί σχετικά με την παραγραφή τέτοιων ελέγχων και αξιώσεων του Δημοσίου. Σημαίνει ότι ε, στην τζιμπίδα του νόμου. Και προεκπλήξεως θα βρεθούν πολλοί φορολογούμενοι που θα κληθούν να δικαιολογήσουν ποσά τα οποία διακίνησαν κατά την ελεγχόμενη φορολογική περίοδο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο όπως αυτό του φορολογικού ελέγχου να βρουν πόρους, η φορολογική αρχή δηλαδή, να διερευνήσει όλες αυτές τις υποθέσεις. Ε, αντιλαμβανόμαστε ότι τα στοιχεία που πρέπει να διερευνήσει είναι πάρα πολλά ε, και αυτό απλά θα προκαλέσει, μάλλον και μόνο, α, αναταραχή. Σε αυτού που τα έχουνε, εμάς τι να πάρουν. Α? Έτσι, στι περιπτώσει που διαπιστώνεται για το παρελθόν ότι ένα τραπεζικό λογαριασμό μέσω και τη μεταφορά εμβασμάτων περιέχει ποσά που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα, τότε η σχετική χρηματική διαφορά μπορεί να θεωρηθεί ω προσάυξη περιουσία από άγνωστη πηγή, ανοίγοντα ουσιαστικά το δρόμο για βαριά φορολόγηση και για το προγενέστερο του 2010 διάστημα. Εν τω βροχή κλήσεων σε δεκάδε χιλιάδε φορολογούμενου που εντοπίστηκαν με αποκλήσει μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των τραπεζικών λογαριασμών του, με τον λογισμικό σύστημα των Express διασταυρώσεων στοιχείων ετοιμάζεται να αποστείλει το Υπουργείο Οικονομικών. Οι φορολογούμενοι θα κληθούν από την εφορία να προσκομίσουν στοιχεία και παραστατικά που να δικαιολογούν την απόκληση σε διαφορετική περίπτωση θα του βεβαιωθούν έξτρα φόροι και πρόστιμα για αδικαιολόγητη προσάυξη περιουσία.